Η αγωνία σας όμως, κύριε Κοκονά, είναι μεγάλη, φαντάζομαι, για το τι θα συμβαίνει και κάθε μέρα σε εξετάσεις. Πραγματικά, και το γεγονός ότι αυτό συνέβη και δεύτερη μέρα και ακούγοντας και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, καταλαβαίνουμε ότι τελικά τα μέτρα που πήραν δεν ήταν αυτά ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ξέρετε, η μεγάλη αγωνία των γονιών είναι κυρίως για τους μαθητές της τρίτης ηλικίου, που πρέπει να προετοιμαστούν και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις οι μαθητές να περνάνε όλο αυτό το άγχος. Και την ίδια ώρα το Υπουργείο Παιδείας να έρχεται και να λέει ότι μόνο θα λειτουργήσει η Τράπεζα Θεμάτων. Η Τράπεζα Θεμάτων θα μπορούσε να υπάρχει ένα Plan B. Το Plan B θα ήταν να δοθούν τα θέματα από τους ίδιους τους καθηγητές και να μην επιμένει τόσο πολύ το Υπουργείο. Και καταλαβαίνουμε ότι για μία φορά μπορεί κάτι να συμβεί. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται όμως, ξέρετε, δημιουργεί τεράστιο φόβο και αγωνία και προβληματισμό στους γονείς. Οι οποίες δικλείδες ασφαλείας δεν λειτουργήσαν και πάλι και ξαναείχαμε αυτά τα περιστατικά. Ξέρετε, αυτό είναι που δημιουργεί φόβο και αγωνία στους γονείς. Και το γεγονός ότι θα μπορούσαν το Plan B να έχει να κάνει με τις ίδιες εξετάσεις. Δηλαδή, οι καθηγητές που ξέρουν και το γνωστικό επίπεδο της κάθε τάξης να μπορούν να δώσουν αυτοί τα θέματα. Και θα μπορούσε να υπάρχει μια επικοινωνία και μια οδηγία. Μην πατάμε, ξέρετε, πάνω στον νόμο. Το Υπουργείο πάρα πολλές φορές έχει βγάλει οδηγίες τέτοιες ώστε να ξεπεραστούν τέτοια ζητήματα και θα μπορούσε να το κάνει και τώρα. Επιμένει στη λειτουργία αυτή, ενώ βλέπει ότι πραγματικά δεν προχωράει για άλλο ζήτημα, ίσως αυτή τη φορά, τεχνικό ζήτημα, όπως μπορούμε να ακούμε. Αλλά ξέρετε, όταν επαναλαμβάνεται, δημιουργεί θέματα. Και εμείς λέμε ότι και οι μαθητές τρίτης ηλικίου, δεν ξέρω τι εικόνα έχει τώρα ο κύριος Κόπτσης, να σας πω λίγο κάτι. Ναι, εγώ σε επικοινωνία που είχαμε τα σχολεία, είναι ότι το σύστημα σέρνεται, το σύστημα δεν κατεβάζει τα θέματα. Σήμερα λέμε, έτσι. Δεκάδες σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στο Πολεοδομικό, για σήμερα, ναι, σήμερα. Κατεβάζουν ελάχιστα θέματα. Και προχωράει πάρα πολύ αργά. Ξέρετε πώς είναι οι μαθητές να στέκονται μέσα στην αίθουσα και να περιμένουν. Γιατί ακούσαμε να το καταλάβουμε αυτό. Και εγώ θα το συνέστημα από τον Γενικό Γραμματέα, αλλά να μπούμε λίγο και στη θέση των μαθητών. Δεν το συζητάμε. Που περιμένουν σε ένα φρανείο πότε θα φτάσουν τα θέματα. Πάντως το σημαντικό είναι, μπορεί ο έλεγχος αυτής όλης της κυβερνοεπίθεσης να αποτελέσει αντικείμενο αστυνομικού ρεπορτάζ αύριο μεθαύριο, αλλά το σημαντικό είναι ότι δυστυχώς οι μαθητές είναι τα θύματα αυτής της κατάστασης. Και δυστυχώς το Υπουργείο, αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ, εμένει σε μια απόφασή του να γίνουν εξετάσεις με αυτόν τον τρόπο που αποφάσισε με την Τράπεζα Θεμάτων, χωρίς πραγματικά να δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να δώσουν θέματα στους μαθητές και να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Και να μην έχουμε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο κύριος Κόπτσης. Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχουν λύκεια και μαθητές Δευτέρας και Τρίτης Ηλικίου που δεν έχουν πάρει τα θέματα και είναι 9 η ώρα, 9 και. Μάλιστα, αυτό πραγματικά δεν είναι αντικειμενικό.